Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού στο δεκάμενο κατά 6,16% ή 2,4 δις έφτασαν τα 40 δις, 2,32 δις έφτασαν τα 40 δις τα έσοδα του, τα δημόσια έσοδα του προϋπολογισμού στο δεκάμινο και υπήρξε και μία υπερίσπραξη της τάξης των 835 εκατομμυρίων ευρώ τον Οκτώβριο. Νούμερα τα οποία δείχνουν ότι από πλευρά εσόδων τουλάχιστον πάμε καλά, το κράτος εισπράττει και είναι η μία πλευρά που δείχνει ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν. Αυτό βεβαίως είναι η μία πλευρά, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Να πούμε ότι υπάρχει επίσης μια αισιόδοξη εκτίμηση της EBRD ότι θα έχουμε ανάπτυξη 2% το 2017. Ένα νούμερο το οποίο αν επιτευχθεί σίγουρα είναι πιο αισιόδοξο από άλλες προβλέψεις. Λοιπόν, να πούμε ότι οι διεθνείς αγορές είναι σε μια διορθωτική κίνηση, έχουμε πτώση. Έχουμε τον S&P που είναι ο πιο χαρακτηριστικός δείκτης, ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης να έχει σπάσει το επίπεδο των 2.120-2.140 μονάδων, να είναι κάτω από τις 2.100 σήμερα, σηματοδοτώντας και αυτή την διόρθωση, η οποία λέγαμε ότι θα έρθει, ο χρυσός πάνω από τα 1.400 δολάρια ανά ουγγιά. Και σήμερα, Λεωνίδα, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, τον κύριο Σίμων Αναστασόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Αναστασόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, κύριε Αναστασόπουλε. Πιο επίκαιρος προσκεκλημένος δεν μπορούσε να υπάρξει. Έχουμε τις αμερικάνικες εκλογές, έχουμε την έλευση Ομπάμα, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία σίγουρα μας επηρεάζουν, σίγουρα δημιουργούν ευκαιρίες, σίγουρα δημιουργούν και ένα νέο περιβάλλον. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας γενικό σχόλιο όσον αφορά τις αμερικάνικες εκλογές που είναι πια πάρα πολύ κοντά και σίγουρα έχουν προσελκύσει τον παγκόσμιο ενδιαφέρον. Από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα κλείσιμο της ψαλίδας. Μάλιστα κάποιες δημοσκοπήσεις χτες είχαν και την υποψηφιότητα Τραμπ να προηγείται λίγο. Παρ' όλα αυτά έχω την αίσθηση και παρακολουθώντας γενικότερα και το μέσο όρο των polls και τις προβλέψεις ότι μάλλον η υποψηφιότητα Κλίντον συγκεντρώνει αυτές τις περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί. Βέβαια έχουμε ακόμα μία εβδομάδα. Τα καινούργια δεδομένα όπως τα δημιούργησε πιθανότατα το FBI αυτή τη στιγμή με τα email Κλίντον ίσως παίξουν κάποιο ρόλο. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Οι Αμερικανοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Έχω όμως την αίσθηση ότι ο κυριότερος αντίπαλος της υποψηφιότητας Κλίντον αυτή τη στιγμή είναι η προσέλευση των ψηφοφόρων στην κάλπη. Μάλιστα. Γι' αυτό και το μήνυμα χθες του Μπαράκ Ομπάμα, ότι μη χειροκροτείτε, ναι, απλά πηγαίνετε στην κάλπη. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Και ίσως αυτό δικαιολογεί ή αιτιολογεί το γιατί και ο πρόεδρος Ομπάμα θα κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον τις τελευταίες τέσσερις εμφανίσεις με την κυρία Κλίντον, ενισχύοντας αυτή την τάση να πάνε οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν. Είναι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία, ξέρετε, που αν κινητοποιηθεί, τότε στρέφεται προς λύσεις πιο θεσμικές, πιο συντηρητικές, λιγότερο προς την έννοια της αρνητικής ψήφου. Νομίζετε ότι το κριτήριο του Αμερικανού πολίτη είναι στο σωστό δρόμο? Δηλαδή, ακούσαμε επιχειρήματα από τους δημοκρατικούς, Παύλα Χιλάρη Κλίντον δηλαδή, για να πω έτσι τα δύο κόμματα, για την προσέγγιση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Τραμπ. Δηλαδή, τα οικονομικά που έπεσαν αρχικά στο τραπέζι. Τώρα, λιγάκι ξέφυγε από αυτό το μονοπάτι η εκλογική αναμέτρηση, γιατί μαθαίνουμε ότι οι Αμερικανοί μιλάνε για νέο Watergate όσον αφορά τα email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να πω, της Χίλαρη Κλίντον. Και που ίσως δώσουν πολλά στοιχεία τα οποία θα είναι και κατά της, γιατί υπάρχει και αυτή η φήμη. Κοιτάξτε, αυτή τη φορά νομίζω βλέπουμε μία τάση και στην Αμερική προς το λαϊκισμό. Ξεκίνησε από τις τοποθετήσεις του ενός υποψηφίου, του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών, και εξελίχθηκε σε μία κούρσα υποσχέσεων, λαϊκισμού και ανταλλαγής πυρών. Θυμίζω ότι στην Αμερική επιτρέπεται η αρνητική διαφήμιση και έχει χρησιμοποιηθεί και από παλαιότερους προέδρους. Στο βαθμό που τον βλέπουμε αυτή τη φορά όμως, νομίζω ότι είναι πράγματι κάτι καινούριο εκεί. Υπάρχει ένα θέμα παγκόσμιο, το οποίο εκδηλώθηκε αυτή τη φορά και στην Αμερική και νομίζω βρίσκει έρισμα σε αυτό ο λαϊκισμός. Και έχει να κάνει με την ανισοκατανομή των εισοδημάτων. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, όπως και στην Αμερική, που είναι δυσαρεστημένος. Αυτός ο μέσος λευκός ψηφοφόρος, ο οποίος δεν έχει εργασία και αισθάνεται ότι έχει μείνει πίσω από την παγκοσμιοποίηση, ότι αυτός δεν έχει ωφεληθεί. Και ξέρετε, τα στοιχεία το στηρίζουν αυτό.
Πράγματι, εισοδήματα αυτής κατηγορίας του λευκού Αμερικανού πράγματι δεν έχουν αυξηθεί όσο όλα τα υπόλοιπα ή έχουν παραμείνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται αδικημένοι, ότι τους ξεπέρασε όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια της παγκοσμιοποίησης, κάπου πρέπει να στρέψουν το θυμό τους. Αυτούς, νομίζω, με τον τρόπο του προσέλκυσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Υπάρχει λοιπόν μια βάση αρκετή που του δίνει αυτή την πιθανότητα να εκλέγει και πρόεδρος. Τώρα, όσον αφορά την έλευση του Ομπάμα, πρόεδρε, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά το οποίο έχει δημιουργεί πάρα πολλές προσδοκίες και σίγουρα έχει και μια σημασία που έχει να κάνει ήδη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με επίσπευση κάποιας πρόοδου αποφασιστικής για το Κυπριακό, αλλά και το θέμα του χρέους, για το οποίο άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί δεν θα έχουμε κάποια ουσιαστική παρέμβαση. Ο Biden όμως έδωσε κάποιες προοπτικές στο ότι θα έχουμε από την πλευρά Ομπάμα μια κίνηση η οποία ενδεχομένως να βοηθήσει. Η δικιά σας η εκτίμηση ποια είναι όσον αφορά την επίσκεψη του Πλανητάρχη? Νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει να προσγειώσουμε λίγο τις προσδοκίες. Ναι. Εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη και είναι πολύ σημαντική η ευκαιρία που παρουσιάζεται στην Ελλάδα να παρουσιάσει τις θέσεις της προς τη διεθνή κοινότητα. Ναι. Αυτή την ευκαιρία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με τον κατάλληλο τρόπο και να στείλουμε τα σωστά μηνύματα. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψη Ομπάμα, δεν έχουμε καταρχήν το πλήρες πρόγραμμα ακόμα, ώστε να ανιχνεύσουμε ή να διαβλέψουμε και ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις της Αμερικής κυβέρνησης και του απερχόμενου Προέδρου. Το ότι βρίσκεται όμως εδώ είναι πολύ σημαντικό. Το ότι επισκέπτεται δύο χώρες στην Ευρώπη ουσιαστικά, την Ελλάδα και τη Γερμανία, είναι και αυτό σημαντικό. Εγώ δεν θα έδινα κάποια ιδιαίτερη σημειολογία στο ότι επισκέπτεται πρώτα την Ελλάδα ή και μετά τη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα κάνει τις δηλώσεις που είναι οι αναμενόμενες. Μάλιστα. Είναι υποστηρικτικός απέναντι στις θέσεις της Ελλάδας, θα είναι υποστηρικτικός για τις προσπάθειες του ελληνικού λαού και για να επιτύχουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και όλα όσα έγιναν στο μεταναστευτικό και θα μιλήσει για τη δημοκρατία και τις ρίζες στην Ελλάδα και πιθανότατα θα κάνει και μια ομιλία σε ένα εμβληματική ομιλία σε ένα πάρα πολύ συμβολικό τόπο. Ποιος θα είναι αυτός? Νομίζω... Τι λένε οι πληροφορίες? Εγώ θα έλεγα ότι είναι η Ακρόπολη, αλλά δεν κανονίζω εγώ το πρόγραμμα. Ναι. Τώρα... Αυτά νομίζω πρέπει να αναμένουμε. Μάλιστα. Τώρα για το χρέος είμαι βέβαιος ότι θα κάνει και κάποια δήλωση που θα συνοδεύεται από τα συνήθη. Θα πει ότι η αμερικανική πολιτική, η οικονομική πολιτική είναι κοντά στην Ελλάδα όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, την κατά της λιτότητας υπέρ των πολιτικών ανάπτυξη, ένα καλύτερο μείγμα πολιτικών και υποστηρικτική στο χρέος εφόσον συνεχίσουμε εμείς σταθερά στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων όπως έχουμε δεσμευτεί. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις πληροφορίες, αναφέρουν ότι θα έρθει και όμως ο Χόκστάιν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που εξειδικεύεται παγκοσμίως στα ενεργειακά ζητήματα και σίγουρα είναι πάρα πολλά τα ενεργειακά συμφέροντα και οι προοπτικές της χώρας μας και σε γεωπολιτικό επίπεδο, αλλά και σε πάρα πολλούς τομείς όπου, για παράδειγμα, έχουμε μια επένδυση όπως ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί τι μπορεί να περιμένει η οικονομία? Εντάξει, έχουμε άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα. Είναι ο ΤΑΠ και τον ΤΑΠ, όπου ο κ. Χοκστάιν είχε έρθει στα εγγένεια του ΤΑΠ, βεβαίως. Και είχε και επαφή με τον Πρωθυπουργό. Είναι δύο πολύ σημαντικά. Συν και το σταθμό του υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη, που είναι ένα μεγάλο project με ιδιαίτερο αμερικανικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και θα έλεγα και πάρα πολύ χρήσιμο για τη χώρα. Νομίζω ότι αυτά τα τρία project είναι καθοδόν. Προχωράνε. Ναι. Και λόγω του αμερικάνικου ενδιαφέροντος, πράγματι θα έρθουν εδώ για να ενισχυθεί και η υπόλοιπη θέση. Βεβαίως, παράλληλα, η Ελλάδα έχει μια συγκροτημένη και διεθνή πολιτική. Ο κ. Λαυρόφ ήταν εδώ αυτές τις μέρες. Υπάρχει και μια συζήτηση για τον νότιο αγωγό, ο οποίος θα περάσει από την Τουρκία. Δεν μπορώ να σας πω ότι βλέπω ότι είναι ένα βιώσιμο πρόγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακόμα μέρος των συζητήσεων. Μάλιστα. Νομίζω πολύ καλά η κυβέρνηση και η χώρα εξετάζει όλες τις πιθανές ενεργειακές διεξόδους για τη χώρα. Θα υπάρξουν η συζήτηση και για θέματα που θα έχουν να κάνουν με την διασύνδεση του Ισραήλ με την Τουρκία για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου της Κύπρου, ζητήματα τα οποία αφορούν πια και τα ελληνικά συμφέροντα και εν γέννη μια πολιτική που αγγίζει και θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχετε εικόνα πάνω σε αυτό? Την εικόνα δεν την έχω. Αλλά νομίζω ότι είναι εύλογο να υποθέσει κανένας ότι ένα project τόσο μεγάλο, η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ,
την Αίγυπτο και την Κύπρο. Είναι ένα project που έχει διεθνές ενδιαφέρον και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, είναι νομίζω δόκιμο να θεωρήσει κανένας ότι θα αποτελέσει μέρος των συνομιλιών. Μάλιστα. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ένα από τα μηνύματα τα οποία έχει στείλει ήδη η Ελλάδα προς τη διεθνή κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ένας σημαντικός, σταθερός παράγοντας, σταθεροποιητικός παράγοντας στα γεωπολιτικά. Αυτό είναι ένα project που ενισχύει τη γεωπολιτική μας θέση και νομίζω ότι σαφώς θα αποτελέσει αντικείμενο συνομιλιών. Τώρα, με δεδομένο ότι ως πρόεδρος του Αμερικάνικου Μελητήριου έχετε και μια εικόνα για την οικονομία, ξέρετε και πολύ καλά πού βαδίζουν αυτή τη στιγμή τα ιστορικά μας ζητήματα, αισθάνεστε ότι αυτή η έλευση ενός τόσο σημαντικού παράγοντα όπως είναι ο Αμερικάνος Πρόεδρος μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για, για σταθερότερες προοπτικές όσον αφορά τα γεωπολιτικά πράγματα, τα ρίσκα που έχουν αρχίσει να εμφωνίζονται αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, τις απειλές που έχουμε από την πλευρά του Ερντογάν, μια γενικώς ρευστή κατάσταση η οποία ενδεχομένως να υπάρξει στην Ευρώπη μετά τα δημοψηφίσματα και τις εκλογές που θα δούμε σε Ιταλία και Γαλλία. Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για το μάκρο περιβάλλον εδώ. Το οποίο όμως, εάν είναι αδύναμο, εγκυμονεί ρίσκα στα γεωπολιτικά και σωστό. Σε εξωτερικούς παράγοντες. Νομίζω πολύ σωστά το θέτετε πράγματι. Υπάρχει μια πολιτική πιθανώς σημασία και ερμηνεία μπορεί να δώσει κάποιος αρμοδιότερος στο ότι έρχεται τη στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ενώ παραδοσιακά επισκεπτόταν και την Ελλάδα και την Τουρκία, επισκέπτεται μόνο την Ελλάδα. Αυτό δεν είμαι βέβαιος για το πώς πρέπει να ερμηνευτεί. Ίσως είναι και ένα σήμα προς την γείτονα χώρα. Από την άλλη πλευρά, πράγματι, οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν είναι στο καλύτερο σημείο τους σήμερα. Αυτό ενισχύει λίγο τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Αν εκεί, ακόμα και σε αυτό, στείλουμε τα κατάλληλα σήματα, το κατάλληλο μήνυμα, νομίζω θα ισχυροποιήσουμε εμείς τη θέση μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το θέμα, είναι πάρα πολύ λεπτοί οι χειρισμοί, αλλά νομίζω ότι δίνεται μια ευκαιρία στην Ελλάδα να ισχυροποιήσει τη γεωπολιτική της θέση. Τώρα, η έλευση ενός παράγοντα, όπως είναι ο πρόεδρος, έστω και απερχόμενος των ΗΠΑ, ασφαλώς δημιουργεί και άλλες συνθήκες για τα οικονομικά. Έχουμε το θέμα των επενδύσεων, όπου κάθε υποστήριξη είναι όχι μόνο δεκτή, αλλά και αναγκαία αυτή τη στιγμή. Τώρα, πόσο μπορεί να επηρεάσει το άμεσο οικονομικό περιβάλλον? Θα έλεγα όχι πάρα πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρός παράγοντας βεβαίως, επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως ο μεγαλύτερος εταίρος εκεί, αλλά θυμίζω ότι οι συμφωνίες που έχουμε δεν είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι με τον Κουαρτέτο. Είναι με την Τρόικα συν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο. Όσο και να επηρεάζεται, έχει κάνει ξεκάθαρο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Επομένως, ναι, θα μπορούσε πιθανώς να επηρεαστεί. Δεν ξέρω πόσο βάρος μπορεί να βάλει ο Αμερικανός Πρόεδρος για αυτό, αλλά όσο μπορεί, πιστεύω ότι θα το κάνει. Από την άλλη μεριά, ξαναλέω ότι είναι ανεξάρτητος οργανισμός το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει τις αρχές του, έχει πάρει θέση, σαφή, και άρα δεν βλέπω να είναι πολύ εύκολο να αλλάξει. Νομίζω σε εμάς εναπόκειται το να κάνουμε αυτό που πρέπει για να προχωρήσει και η δεύτερη αξιολόγηση και η συζήτηση για το χρέος. Μάλιστα, αν έχω το χρόνο, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι συζητήσεις για το χρέος οδηγούνται σε κάποιο αδίέξοδο. Έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, όπως είναι και η πολιτική κατάσταση για το άμεσο μέλλον στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ένα plan B για το χρέος και την οικονομία θα ήταν πάνω από απαραίτητο. Θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Οι συζητήσεις για την πρώτη φάση, η πρώτη φάση των συζητήσεων για το χρέος είναι αναγκαία, περιλαμβάνεται και στο μνημόνιο. Θα έλεγα να στρέψουμε την προσοχή μας στην ταχεία υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, να δεσμευτούμε γι' αυτό, να προχωρήσουμε σε μια πολύ γρήγορη αξιολόγηση, μη επιμένοντας για την αναδιάρθρωση του χρέους τώρα, παρά μόνο σε μερικά ελαφρά μέτρα. Και έναντι αυτών, να έχουμε τη συμφωνία των εταίρων για μικρότερα πλεονάσματα τις επόμενες χρονιές, στο μεσοπρόθεσμο, δηλαδή από το 2017 και μετά, ούτως ή άλλως το 3,5% είναι αδύνατο να πιαστεί. Εγώ αμφιβάλλω αν θα πιάσουμε και την ανάπτυξη φέτος ή και το 2% το χρόνο. Να μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Ναι, ναι. Να επιτύχουμε λοιπόν μια συμφωνία για λίγο μικρότερα πλεονάσματα ή την υπόσχεση να τα συζητήσουμε αμέσως μετά, με θετική προοπτική, και τότε να συζητήσουμε για το χρέος. Να ξεφύγουμε δηλαδή από αυτή την παγίδα στην οποία έχουμε πιθανώς πέσει μόνοι μας, ανάγοντας το χρέος ως το μεγαλύτερο παράγοντα αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη. Δεν είναι. Οι μεταρρυθμίσεις είναι. Μια καλή συμφωνία είναι και το μεσοπρόθεσμο έχει μεγαλύτερη σημασία. Το χρέος είναι πρόβλημα, καθώς θεωρείται απολύτως εξυπηρετήσιμο μέχρι να βρούμε εκείνο το βουνό το 2021.
Να το αφήσουμε λοιπόν μέχρι το 2021, να συμφωνήσουμε όλοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι το χρέος είναι εξυπηρετήσιμο ως τότε, να είναι η κοινή γραμμή αυτή και να το συζητήσουμε για αμέσως μετά. Το Νομισματικό Ταμείο δεν φαίνεται να συμφωνεί. Εγώ νομίζω θα συμφωνήσει. Αν συμφωνήσουν όλοι οι υπόλοιποι ότι από το θα το συζητήσουμε και θα το αναδιαρθρώσουμε για να αντιμετωπίσουμε την καμπύλη που έχει το χρέος και εξυπηρέτηση του 2021, νομίζω το υπόλοιπο μπορεί να θεωρηθεί εξυπηρετήσιμο και να συμφωνήσουν όλοι. Λοιπόν. Απλά θα ήθελα να πω ότι τουλάχιστον από τις δηλώσεις που έχουμε από την Αμερική και από τον Αμερικανό Πρόεδρο και από όλους τους παραγόντες είναι ότι συμφωνούν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά κυρίως και με τα σκληρά μέτρα που ίσως τα ονομάζουν μεταρρυθμίσεις. Και έχουμε ακούσει και τον Αμερικανό Πρόεδρο να μιλάει για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για όσα ζητάει και έχει πει ότι ναι, δεν είναι βιώσιμο το χρέος, κάντε μεταρρυθμίσεις. Και έχουμε και τον Τζέρι Ράις πριν από μία εβδομάδα που ζήτησε τέταρτο μνημόνιο. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, ναι. Τι να κάνει η Ελλάδα. Και αν έρχεται εδώ ο Αμερικανός Πρόεδρος, ουσιαστικά να το πω έτσι απλά, να καλμάρει, να καθησυχάσει τις προθέσεις τόσο της Γερμανίας όσο και της Ελλάδος, να βρουν ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία, κάπου να συμφωνήσουν. Πιθανώς να έχετε δίκιο και να έχετε μια διαφορετική ανάγνωση για το ρόλο του Αμερικανού Πρόεδρου. Έχω την αίσθηση ότι αν διαβάσει κανένας, αν πάει λίγο πίσω και διαβάσει και τις αναλύσεις του Δούνοντο, θα δει ότι το χρέος μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρείται βιώσιμο. Σήμερα, με την τροπή που πήραν τα πράγματα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια και με τις απαιτήσεις για τόσο ψηλά πλεονάσματα ώστε να θεωρείται βιώσιμο και το γεγονός ότι αποκλείεται να έχουμε μια σταθερή ανάπτυξη 3,5% από το 2018 και μετά, πράγματι το χρέος πάβει να θεωρείται βιώσιμο. Γι' αυτό έκανε αυτή την αναλλακτική, βάζω στο τραπέζι την αναλλακτική ιδέα σαν ένα plan B, καθώς όπου και να δούμε, όποια ανάλυση και να δούμε, θα διαπιστώσουμε ότι το χρέος θεωρείται εξυπηρετήσιμο. Το προφίλ του χρέους είναι τέτοιο το οποίο κάλλιστα μπορεί να το εξυπηρετεί βάζοντας και το πλαφόν του 1,5% το οποίο έχει μπει σαν 15%, συγγνώμη, σαν μέγιστο ύψος ως ποσοστό του ΑΕΠ για την εξυπηρέτηση του χρέους, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό. Λοιπόν, βάζοντας λοιπόν και αυτό το πλαφόν, νομίζω κάλλιστα είναι εξυπηρετήσιμο μέχρι και το 2021. Εκείνο το σημείο εχμής που υπάρχει, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα μπροστά μας. Τώρα, μειώσουμε λίγο τις απαιτήσεις για τα τόσο ψηλά πλεονάσματα που είναι δύσκολο να τα επιτύχουμε αυτή τη στιγμή και να πάμε σε ένα άλλο μείγμα πολιτικής που να μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε. Διότι εδώ που είμαστε σήμερα, ήδη η πραγματική οικονομία είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ήδη η φορολόγηση των υγιών επιχείρησεων αυτών που έχουν απομείνει είναι τεράστια. Οδηγούμεθα και σε αυτό το πεδίο σε αδίέξοδα. Πόσο μάλλον σε μια οικονομία που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση, θα βρίσκεται και του χρόνου πιθανώς σε δύσκολη θέση, θα ξαναμπούν καινούργιοι φόροι, θα διαλυθούμε όλοι. Τώρα, όσον αφορά την πορεία της οικονομίας στη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή, στην αδυναμία που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή, στην εξέλιξη που έχει μετά την εφαρμογή της πρώτης αξιολόγησης και του τρίτου μνημονίου, οι δικές σας εκτιμήσεις ποιες είναι και τι θα λέγατε ότι θα πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί? Εντάξει, το δείγμα πολιτικών πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναλωθεί, εξ ανάγκης πιθανόν, αλλά και για λόγους πολιτικής ή κυβερνητικής πολιτικής εδώ, να επιμείνουμε στο δημοσιονομικό κομμάτι. Ποτέ δεν βάλαμε τις αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις. Επειδή οι μεταρρυθμίσεις πράγματι συνδυάστηκαν με το δημοσιονομικό κομμάτι, έχουν πάρει και κακό όνομα τώρα. Και έτσι και οπότε μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, όλοι νομίζουν ότι μιλάμε πάλι για κόψιμο συντάξεων, μισθών. Απολύσεις, μέτρα και απολύσεις. Δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε μεταρρυθμίσεις. Όταν λέμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, εννοούμε εκείνα τα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να ξεφύγουμε από αυτό. Ξέρετε, όταν κανένας. Οι κανόνες είναι απλοί. Σε μια οικονομία, όπως είναι και στο σπίτι μας και όπως είναι από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο μαγαζί στο επίπεδο της χώρας. Δεν μπορείς να ξοδεύεις παραπάνω από αυτά που εισπράττεις. Το κάναμε τόσα χρόνια και συσσωρεύσαμε όλο αυτό το χρέος. Αναγκαστήκαμε απότομα να το μειώσουμε. Και το κάναμε με το λάθος τρόπο. Αναγκαίομαι να μειώσουμε τα έξοδά μας. Εγώ να ρωτήσω κάτι, εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε, κύριε. Αυξάνοντας συνεχώς τους φόρους. Κύριε Στασόπουλο, εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε, αλλά επί του προκειμένου θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε δέκτης επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ διευρυμένων. Επενδύσεις γιατί δεν έρχονται καθόλου στην Ελλάδα? Τι φταίει? Τα θέματα είναι πολλά. Το θέμα της αξιοπιστίας είναι νούμερο ένα και της εμπιστοσύνης. Επομένως εκεί θα πρέπει όλοι μας με κοινή και ενιαία φωνή να υλοποιούμε ή να
βγαίνουμε προς τα έξω για το πόσο καλοδεχούμενες είναι οι επενδύσεις εδώ. Το είπε ο Πρωθυπουργός, το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα πρέπει να το λέει όμως όλη η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές φωνές μέσα στην ίδια κυβέρνηση. Στέλνουν το λάθος μήνυμα. Η υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων και ο χρόνος που παίρνουν ή τα εμπόδια που τίθενται στην υλοποίησή τους είναι ένα άλλο μεγάλο μήνυμα. Πρέπει και αυτό να τελειώσει. Μια απόφαση σημερινή, παραδείγματος χάρη, που ξανααναστέλει την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Μάλλον λάθος μήνυμα στέλνει. Νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον αμφιβολιών. Αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Κοινή φωνή, κοινή πολιτική, κοινό πρόγραμμα. Θέλουμε τις επενδύσεις και θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Το περιβάλλον. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που λέγαμε πριν και δεν έχουν να κάνουν με όλα τα υπόλοιπα, τα αρνητικά, τα δημοσιονομικά. Οι μεταρρυθμίσεις που θα ανοίξουν την αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αυτές που θα σταθεροποιήσουν το φορολογικό. Μιλάμε πρώτα για φορολογικό, να μην αλλάζει κάθε χρόνο, να ξέρει ο επενδυτής τι έχει να αντιμετωπίσει σε βάθος δεκαετίας και μετά για τους φορολογικούς συντελεστές. Μιλάμε για ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο θα λύνει τις υποθέσεις τώρα και όχι σε 10 χρόνια. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τους επενδυτές. Να ξέρει ότι αν μπλέξει κάπου, αν έρθει κάπου, θα μπορεί να βρει το δίκιο του ή το αδικό του, αλλά το ξέρει πολύ γρήγορα. Και το τρίτο είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεν είναι ανταγωνιστική η οικονομία μας. Το βλέπουμε σε όλους τους δείκτες. Παρόλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αξιολογίες και παρά το γεγονός ότι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα επί χρόνια. Επιμένω και σας θυμίζω ξανά ότι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν ήταν δημοσιονομικού χαρακτήρα και όχι αναπτυξιακού. Αυτό που πετύχαμε ήταν πράγματι να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της εργασίας. Αυτή όμως, ακόμη και αυτό το περίπτωση, το χάσαμε πολύ γρήγορα λόγω του ότι έπεσε η παραγωγικότητα. Δεν μιλάμε όμως για μειώσεις μισθών, δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ εδώ. Δεν είναι αυτό το νόημα των μεταρρυθμίσεων. Το νόημα των μεταρρυθμίσεων είναι να ξαναγίνουμε ανταγωνιστικοί. Ο ΩΣΑ, το World Economic Forum, σε όλους τους δείκτες, τους έχουν πάρα πολύ αναλυτικά, να δούμε ξανά γιατί πέσαμε, γιατί κατρακυλήσαμε πάλι στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Τα υπόλοιπα ευθύνονται. Η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ρευστότητα, η αδειοδότηση, η ταχύτητα αδειοδότηση. Αυτά είναι. Αυτά είναι οι διαρθρωτικές αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες επιμένουμε. Αυτό το κομμάτι πρέπει να δούμε περισσότερο για να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης. Για τη δεύτερη αξιολόγηση, ποιες είναι, πώς βλέπετε δηλαδή να προχωράει? Κοιτάξτε, βλέπω ότι ανοίγουν θέματα τα οποία δείχνουν ότι θα πάνε την αξιολόγηση πολύ πίσω. Χρειαζόμαστε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Χρειαζόμαστε άμεσα να τελειώσει, και θετικά εννοείται, να τελειώσει η δεύτερη αυτή αξιολόγηση. Ναι. Εγώ θα έλεγα μέσα στο Νοέμβρη, αλλά αυτό δεν γίνεται μέσα στη χρονιά. Φοβούμαι με τα θέματα που βλέπω να ανοίγουν και έχω την αίσθηση ότι όσο εμείς επιμένουμε για την άμεση αναδιάρθρωση του χρέους, τόσο θα ανοίγουν καινούργια θέματα και τόσο θα καθυστερήσει, ότι θα πάμε πολύ πίσω. Το πίσω δεν σημαίνει, για να έρθω και στο θέμα των προβλέψεων, ότι ανάπτυξη δεν θα δούμε ούτε το 2017. Δεν καταλαβαίνω πώς θα έχουμε ανάπτυξη φέτος, όταν είμαστε σε ύφεση για τέταρτο συνεχές τρίμηνο μέχρι και το τρίτο. Μηδέν θα είναι φέτος ο ρυθμός ανάπτυξης, απλώς υπήρχε μια εκτίμηση ότι θα μπορούσε να ανέβει. Είμαστε ήδη στο μείον ένα για το δεύτερο εξάμηνο. Περίπου. Ναι. Το τρίτο τρίμηνο, το οποίο θα έχει και τα έσοδα του τουρισμού, υποτίθεται ότι θα μπορούσε να είναι αναπτυξιακό. Πώς θα είναι αναπτυξιακό, όταν τα έσοδα από τον τουρισμό είναι μείον 4%. Εδώ. Δεν βλέπω πώς θα έχουμε και αυτό το τρίμηνο. Τώρα, από την ώρα που δεν κλείνει η αξιολόγηση δε και το τέταρτο τρίμηνο, η πρόβλεψη σαφής είναι ότι δεν θα έχουμε ανάπτυξη ούτε το τέταρτο τρίμηνο. Άρα πάμε σε ύφεση φέτος. Αν καθυστερήσει η δεύτερη αξιολόγηση, καθυστερήσουν τα μέτρα για άρση των capital controls ή να μπούμε σε κάποια συνθήκες βελτιωμένης ρευστότητας, δεν βλέπω πώς θα μπούμε και σε ανάπτυξη το 2017. Υπάρχει περίπτωση, εάν πάρεις διαβεβαιώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος και συνομιλήσει και με το Βερολίνο, να ζητήσει, διαβεβαιώσει εννοώ για τις μεταρρυθμίσεις, να ζητήσει κάποιο χρονοδιάγραμμα μέσα στο 2016 να ξεκινήσουν έστω τα πρώτα πολύ μικρά βηματάκια για το χρέος ή για τη δεύτερη αξιολόγηση? Γιατί εγώ δεν βλέπω ούτε βήμα για τη δεύτερη αξιολόγηση ακόμα. Έτσι, για να εξηγούμε. Κοιτάξτε, η εκτίμηση δική μου είναι ότι αυτό δεν είναι δουλειά του Αμερικανού Πρόεδρου. Το κάνει εδώ. Μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά, να λειτουργήσει ως μεσάζον, δεν θα το έλεγα ότι θα είναι και ούτε θα δείτε κάποια ανακοίνωση, πιστεύω, πάνω σε αυτό. Νομίζω θα ακούσουμε και θα πει υποστηρικτικά λόγια για την προσπάθειά μας και θα αναφερθεί πάλι στην άρση των πολιτικών λιτότητας. Αλλά να παρέμβει στο Βερολίνο για να γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι παρά είναι μεγάλη προσδοκία.
Παναγιώτη, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις λίγο να φύγω από την οικονομία. Μία ερώτηση να κάνω. Επειδή έχει ακουστεί αυτή η φήμη, υπάρχει περίπτωση ως συμβολική κίνηση ο Μπάρακ Ομπάμα να επισκεφθεί κάποιο νησί λόγω του προσφυγικού? Νομίζω συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό. Δεν έχουμε ακόμα το πρόγραμμα και το λέω γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα αυτή τη στιγμή πόσες ώρες θα είναι εδώ και άρα τι προλαβαίνει να κάνει. Λογικά πέραν 36 θεσμικών, ξέρουμε, ναι. Πέραν των θεσμικών επισκέψεων και από ό,τι καταλαβαίνω μιας ομιλίας που θέλει να κάνει προς τον ελληνικό λαό, όπως λέγαμε πριν, σε ένα εμβληματικό μέρος, δεν γνωρίζω ποια θα είναι η εξέλιξη του υπολείπου προγράμματος. Ελπίζω ότι θα έχει χρόνο, γιατί και το μήνυμα από ένα νησί, τη Λέσβο, όπως λεγόταν, ακριβώς, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μεταναστευτικό. Υπάρχουν, ακούτε αυτή τη στιγμή, τριγμοί στο οικοδόμημα Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο Τσαβούσογλου είπε, αν δεν μας δώσετε τη βίζα μέχρι το Δεκέμβριο, δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν λοιπόν τριγμοί αυτή τη στιγμή. Όπως νομίζω θα ήταν και εξαιρετικά σημαντικό να υπήρχε μια ομιλία του Προέδρου Ομπάμα προς την επιχειρηματική κοινότητα. Νομίζω θα έστελνε όλα τα σωστά μηνύματα και προς την κυβέρνηση και προς την επιχειρηματική κοινότητα και προς το επενδυτικό περιβάλλον. Σημαντικό, αλλά λίγες ώρες. Είναι λίγες ώρες, πράγματι. Τώρα, ας επανέλθουμε λίγο στα θέματα που είχαμε δει και είχαμε συζητήσει σε σχέση με ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει από funds τα οποία προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο τον αμερικάνικο σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή επένδυση και κυρίως με αυτά που λέγαμε πέρυσι, δηλαδή τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Έχουμε τέτοιο ενδιαφέρον, έχουμε κάποια funds τα οποία είναι έστω σε αναμονή ή όλα αυτά τελικώς έχουν πάει πάρα πολύ πίσω? Το ενδιαφέρον νομίζω το ακούμε και το βλέπουμε συνεχώς. Έρχονται, τα funds είναι εδώ, συζητάνε και προσφέρουν. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι όμως. Νομίζω δεν γίνεται κάτι, διότι όλο το θέμα των κόκκινων δανείων πάει αρκετά πίσω. Η αναστολή των πληστηριασμών το φέρνει όλο αυτό το κομμάτι πίσω. Δίκαια ή άδικα, το πάει πίσω. Ναι. Στα επιχειρηματικά όμως εκεί οι πληστηριασμοί. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο καθορισμός των διοικήσεων των τραπεζών. Ναι. Και αυτό τραβάει πάρα πολύ. Οι τιμές πιθανότατα που προσφέρουν λόγω του ρίσκου που θεωρούν ότι αναλαμβάνουν αυτή τη στιγμή τα funds, που είναι και βαρχικρόνια εδώ και αποσκοπούν σε κάτι διαφορετικό, είναι πάρα πολύ χαμηλές. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα δούμε να υλοποιείται κάποιο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να τελειώσει η διαδικασία του ορισμού των διοικήσεων των τραπεζών. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε στους πληστηριασμούς όπου πρέπει να γίνουν, με την προστασία της πρώτης κατοικίας και όλα τα υπόλοιπα όπως τα περιγράφει ο νόμος. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να πουληθούν αυτά τα δάνεια στα funds. Είναι απολύτως απαραίτητο. Αν αυτό δεν γίνει σύντομα, είναι ο άλλος μεγάλος κίνδυνος που έχουν να αντιμετωπίσουμε αυτό. Αν τραβήξουν τα NPLs και ο χειρισμός τους πάρα πολύ, νομίζω θα οδηγηθούμε σε συνθήκες που δεν θα θέλαμε ούτε να σκεφτούμε. Ναι, θα πρέπει να σκεφτούμε αυτή την ανακεφαλαιοποίηση. Αυτή την ανακεφαλαιοποίηση, η οποία δυστυχώς θα συνδεθεί και με τέταρτο μνημόνιο, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Δεν θα συνδεθεί με αυτό, θα συνδεθεί με bail-in. Θα γίνει εκτός αν γίνει κρατικοποίηση. Σας θυμίζω. Εκτός αν γίνει κρατικοποίηση, τέλος υπάρχουν πολλά σενάρια. Ο κανονισμός στην Ευρώπη αλλάζει. Στο τέλος του χρόνου τελειώνει το πώς γίνεται η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα πάμε σε ανακεφαλαιοποίηση εις βάρος των μετόχων, των ομολογιούχων και των καταθετών. Ναι. Δεν θέλουμε να το ζήσουμε αυτό. Πράγμα το οποίο θα είναι καταστροφικό. Πάντως, εν κατακλείδη, πριν έτσι κλείσουμε την κουβέντα μας, όσον αφορά τις επενδύσεις, εσείς τι θα λέγατε ότι αυτή τη στιγμή είναι οι βασικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, που δεν έχουν γίνει, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να φέρουμε κεφάλαια, διότι αυτό είναι το ζητούμενο? Ένα σχέδιο αποκατάστασης της φήμης της Ελλάδας και της αξιοπιστίας της. Όλοι το Κοινωνικό Συμβούλιο ενιαία να βγαίνει να λέει ότι θέλουμε τις επενδύσεις και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να τις φέρουμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο, ένα σχέδιο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι το απόλυτο σήμα, μαζί με τις ιδιωτικοποιήσεις. Να προχωρήσουν γρήγορα οι ιδιωτικοποιήσεις που είναι στο πρόγραμμα, ναι, να σταματήσουν να μπαίνουν εμπόδια και να υλοποιηθούν. Και κάποιες εμβληματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς σαν Ελληνοαμερικάνικο επιμελητήριο. Σταθερό πλαίσιο, κάποιες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση για ταχεία διοδότηση. Πράγματα που δεν κοστίζουν και πράγματα που θα έχουν τεράστια απόδοση. Και τρίτο, κινήσεις διαρθρωτικές πάλι, να ανοίξει η αγορά των υπηρεσιών και των προϊόντων, να εφαρμόσουμε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις. Καταρχήν, όλες πρέπει να τις κάνουμε και πολύ παραπάνω. Αυτές που λέει ο ΟΣΑ, το toolkit του ΟΣΑ, που θα στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει και μπορεί να γίνει ανταγωνιστικότερη. Αυτά με αυτή τη σειρά, σύντομα, θα στείλουν το κατάλληλο μήνυμα. Και μην νομίζω ότι αυτά πράγματι θα πάρουν πολύ χώρο, αλλά τα αποτελέσματα θα τα δούμε πολύ γρήγορα. Το μήνυμα στέλνεται πάρα πολύ γρήγορα στις αγορές και τότε οι επενδυτές σπέβδουν να πάρουν θέση. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Αναστασόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο Blue Sky Economy. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο διάλειμμα και μετά θα έχουμε τα θέματα των κόκκινων δανείων, όπως κάθε Πέμπτη, στο δεύτερο μέρος. We'll be right back.
Λοιπόν, και πάλι μαζί, στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, όπως κάθε Πέμπτη, είναι μαζί μου η κυρία Βασιλική Τζορτζάτου. Θα δούμε τα θέματα των κόκκινων δανείων. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι στην διάθεσή σας. Έχουμε να πούμε σήμερα αρκετά πράγματα. Έχουμε να πούμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη σε σχέση με κόκκινα δάνεια, εκείνο το οποίο είδαμε προηγουμένως στη συνέντευξη του κυρίου Σίμωνα Στασόπουλου, του Προέδρου του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, είναι ότι δεν έχει εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από τα funds για να αγοράζουν κόκκινα δάνεια, γιατί ζητάνε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό είναι μια πολύτιμη πληροφορία που, εάν την αναλύσουμε λιγάκι, θα καταλάβουμε ότι εναλλακτικές λύσεις, οι τράπεζες, από το να βρουν λύσεις με εσάς, έχουν να πουλήσουν έναντι ενός πάρα πολύ χαμηλού ποσοστού, ακόμα και στο 2 και στο 3% δάνεια σε funds. Άρα θα πρέπει να έχουν κάνει επαρκείς προβλέψεις για χαμένες δανειοδοτήσεις που έχουν κάνει, ώστε να μην εμφανιστεί στους ισολογισμούς τους ότι χρειάζονται νέα κεφάλαια. Γι' αυτό λοιπόν δεν προχωράει, διότι αν χρειαστούν νέα κεφάλαια, όπως καταλαβαίνετε, πάμε στη νέα ανακεφαλαιοποίηση. Νέα ανακεφαλαιοποίηση είναι ένα αρνητικό, κάκιστο στοιχείο για την οικονομία. Κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει, αν θα χάσουν τα λεφτά τους πάλι οι μέτοχοι, αν θα φύγουν οι διοικήσεις, αν θα γίνουν κρατικοποιήσεις, όπως είναι το πιθανότερο και όχι, κούρεμα καταθέσεων. Αλλά οι τράπεζες δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις πολλές πια για τα κόκκινα δάνεια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Άρα η διαπραγματευτική ισχύ, η δική σας, εσάς που έχετε κόκκινα δάνεια, αυξάνει στο να μπορέσετε να φέρετε αυτή την σύμβαση, την οποία κάποτε υπογράψατε, σε μια οικονομία διαφορετική, διότι πλέον, όπως ξέρουμε όλοι, είμαστε σε ένα μνημόνιο εφταετίας. Να τη φέρετε λοιπόν στα μέτρα σας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο του σταθμού μας στη διάθεσή σας. Και, Βασιλική, σε καλωσορίζω. Νομίζω ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, όπως έχουμε δει από τα τηλεφωνήματα και τα mails που λαμβάνουμε, είναι το θέμα των εγγυητών. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσει στην δική σου σημερινή εισαγωγή. Καταρχάς, να πούμε μια παγίδα που γίνεται αυτή τη στιγμή εκ μέρους των τραπεζών. Οι τράπεζες προσπαθούν να βρουν λύσεις με τους δανειολήπτες. Δηλαδή, από μόνες τους παίρνουν το δανειολήπτη και του λένε, έλα να βρούμε μια λύση, το πάγωμα του δανείου, η επιμήκυνση του δανείου. Βέβαια, αυτό δεν είναι καλές οι τράπεζες και το έχουμε πει 100 φορές στους τηλεθεατές, αν πάνε μόνοι τους θα πέσουν σε παγίδες. Το επαναλαμβάνω και ακόμα είναι μεγαλύτερες οι παγίδες. Απλά, τώρα ποια είναι η παγίδα της τράπεζας. Λέει, έλα, ναι, δεν μπορώ να πληρώνω, ξέρω εγώ, να δίνω 100. Έλα, να κάνουμε μια επιμήκυνση του δανείου. Καταρχάς, η επιμήκυνση μπορεί να γίνει, ας πούμε, τα χρόνια μέχρι 85 το πολύ. Και τι κάνουν. Ναι, λέει, έλα να κάνουμε επιμήκυνση του δανείου, ό,τι θέλεις, αλλά φέρε και έναν εγγυητή. Καταλάβατε. Φέρε και έναν εγγυητή, εννοείται αν είναι μεγάλος, αν είναι νεότερος εγγυητής, και φυσικά θα έχει ακίνητη περιουσία. Γιατί, όπως γνωρίζετε, είναι πολλά δάνεια, τα οποία δεν έχουν οι δανειολήπτες πολλών δανείων. Δεν είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, το ξέρετε. Είναι αυτά που είχαν δώσει παλιά. Επομένως, είναι νέα παγίδα να παγιδεύσει τον εγγύητη, ο οποίος ευθύνεται με όλη του την περιουσία. Με όλη την περιουσία ευθύνεται για το δάνειο. Δηλαδή, ό,τι δάνειο οφείλει, το ποσό του δανείου, αν δεν το πληρώσει ο δανειολήπτης, αμέσως η τράπεζα στρέφεται στον εγγύητη. Και πολλές φορές, όταν ξέρει ότι ο δανειολήπτης δεν έχει χρήματα, στρέφεται κατευθείαν κατά του εγγύητη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι τραγική κατάσταση των εγγυητών. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες, να μην πω και περισσότεροι, έχουν υπογράψει σαν εγγυητές. Δεν γνωρίζουν την τεράστια ευθύνη που έχουν και την τεράστια ζημιά που έχουν πάθει και ότι θα χάσουν τα σπίτια τους, εάν δεν προσέξουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν τρόποι απεμπλοκής ενός εγγυητή από τη δανειακή σύμβαση. Τώρα, τι να τους αναλύσουμε, ή αυτοτελώς, σε διαταγή πληρώμης. Τέλος πάντων, υπάρχουν τρόποι απεμπλοκής, απλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τώρα, και να λάβουν όσον αφορά όλοι τα μέτρα τους. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν συνδεθεί με εγγυητές. Εκεί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπογράψει εγγυήσεις σε αρχικές συμβάσεις. Εάν αυτές οι συμβάσεις έχουν αντικατασταθεί από άλλες. Εάν επίσης έχουν αλλάξει σχήματα σε διοικητικά συμβούλια και μετοχικά σχήματα. Πόσο ισχυρές είναι οι αρχικές εγγυήσεις σε σχέση με αυτό το οποίο η τράπεζα μπορεί να ζητήσει από κάποιον ο οποίος
κάποτε ήταν εγγύητης, αλλά η επιχείρηση πτώχευσε στα χέρια κάποιου άλλου. Είναι αυτή η περίπτωση που είχαμε πει την άλλη φορά, που να σας φέρω και το έγγραφο που έτυχε. Ήταν μια επιχείρηση η οποία είχε κλείσει γιατί είχε πέσει έξω, χρωστούσε. Και μετά από 20 χρόνια, δεν θα το πιστεύω, από 18 χρόνια, ήρθε η τράπεζα και έκανε κατάσχεση του λογαριασμού του εγγύητη. Δηλαδή δεν σταματάει. Χωρίς να τον έχει προειδοποιήσει. Εννοείται, χωρίς να τον έχει προειδοποιήσει. Χωρίς να του έχει κάνει μια διαταγή πληρωμής, τίποτα. Όχι μόνο, καταρχάς, μα αυτό λέμε ότι μπορεί ένας εγγυητής να απεμπλακεί, υπάρχουν νομικοί τρόποι. Διότι απλούστατα, εάν δεν γίνουν οι νόμιμες ενέργειες, να έχει γνώση ο εγγυητής τι γίνεται με το δάνειο, αν έχει κοινοποιηθεί η διαταγή πληρωμής, όλα αυτά. Εάν δεν τα γνωρίζει και ξαφνικά γίνουν κάτι, όλα αυτά είναι άκυρα. Μπορεί να απεμπλακεί, σας λέω. Είναι άκυρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, νομικοί τρόποι. Αλλά πρέπει κάποιος να είναι εξειδικευμένος για να τα ξέρει όλα αυτά. Αυτό πάλι που είναι τις τελευταίες μέρες, αυτές τις πρακτικές εταιρείες έχουν γίνει τόσο φορτικές τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Οι πελάτες μου λένε τους παίρνουν 5-10 φορές την ημέρα και μάλιστα σήμερα έτυχε μια πρακτική, η οποία. Η πρακτική δικηγορικό γραφείο δίθεν, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, και η οποία πήρε μια πελάτη, η οποία είναι ανάπηρη, έχει πρόβλημα. Έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και λέω, τους παραγγείλω, για συγγνώμη, συγκεκριμένη, μην την ενοχλείτε. Έχει πραγματικά έχει τάση αυτοκίνητος, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λέω, μην την ενοχλείτε. Η απάντηση, απάντησε. Τι να κάνουμε, μας δίνουν εντολές, μας έχει δώσει εντολή η τράπεζα, έτσι πρέπει να κάνουμε. Μα θα πάω, μην ανησυχείτε, θα το διευθυντήσουμε. Έχουμε εντολή να παίρνουμε τηλέφωνο. Ακούσατε, δηλαδή απάντηση. Αυτή είναι, ζω μέσα στην πραγματικότητα. Αυτά που λέμε πραγματικά δεν είναι ότι λέμε κάτι από τη φαντασία, κάτι που έχουμε διαβάσει. Είναι τραγική κατάσταση και δεν μπορεί συνεχώς να ενοχλούν τον κάποιον με τόσο πολλά τηλεφωνήματα. Τη στιγμή, εντάξει, βρίσκεται μια οικονομική δυσκολία αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουν ένα πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχει ανεργία, δεν έχει λεφτά ο κόσμος και πρέπει δηλαδή να πιέζουν τόσο πολύ με αυτόν τον τρόπο. Έχουν δώσει πάντως εντολή οι τράπεζες να πιέζουν πάρα πολύ τους δανειολήπτες. Οι πρακτικές εταιρείες, ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα, μπορείτε να κάνετε. Τι να πω. Μπορείτε να κάνετε τα τηλέφωνά σας στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Βλέπετε το νούμερο για να θέσετε τα ζητήματα τα οποία έχετε, τα οποία σας απασχολούν γύρω από την υπόθεση των κόκκινων δανείων, να ρωτήσετε πράγματα τα οποία θέλετε. Είναι πάρα πολλά εκείνα τα οποία βεβαίως απασχολούν αυτή τη στιγμή και οι εκκρεμότητες δείχνουν να παραμένουν. Τώρα, εκείνο το οποίο ήθελα εγώ να σε ρωτήσω, Βασιλική, είναι όσον αφορά διαταγές πληρωμών. Mm-hmm. Οι τράπεζες πότε βλέπουμε από την εμπειρία που υπάρχει να προχωρούν και τι μπορεί να σημάνει αυτό για τους δανειολήπτες εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν λύσεις στις διαπραγματεύσεις. Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να ξεκινάνε από τα τηλεφωνήματα, μετά στέλνουν μία επιστολή που λένε στον δανειολήπτη να επικοινωνήσει μαζί τους. Εάν δεν επικοινωνήσει, θεωρείται μη συνεργάσιμος δανειολήπτης. Τι θεωρείται, που σημαίνει, αμέσως του κοινοποιούν, εκδίδουν μια διαταγή πληρωμής, η οποία είναι πάρα πολύ συνοπτική διαδικασία, την κάνει μόνη της η τράπεζα, εκδίδει διαταγή πληρωμής, δεν χρειάζεται να είναι και ο δανειολήπτης, είναι μια πολύ συνοπτική ενέργεια. Στη συνέχεια, εκδίδει με πολύ γρήγορο τρόπο διαταγή πληρωμής και την κοινοποιεί στο δανειολήπτη. Μάλιστα. Στη συνέχεια, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Από την ώρα που του κοινοποιεί τη διαταγή πληρωμής, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει. Κύριος Παναγιώτης, λίγο θα περιμένει να ολοκληρώσει η κυρία Τζορτζάτου και αμέσως θα έχει το λόγο. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάσχεση. Πολλές φορές δεν προχωράει αμέσως κατάσχεση. Περιμένει λίγο για να προχωρήσει. Η κατάσχεση, μιλάμε τώρα καταρχάς κατάσχεση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ναι, και στον τραπεζικό είναι βεβαίως. Προχωράει σε κατάσχεση. Και τώρα, να ρωτήσουμε εδώ πέρα κάτι. Αν η τράπεζα Α, για παράδειγμα, δεν εννοούμε την Α που υπάρχει, κάνει διαταγή πληρωμής, μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση σε λογαριασμό της τραπέζης Β, η τράπεζα Β θα δώσει στην Α το δικαίωμα. Αυτό πώς γίνεται, μπορεί να γίνει μέσα από το τραπεζικό σύστημα? Όχι, εκδίδει διαταγή πληρωμής και μετά κάνει κατάσχεση. Κατάσχεση, αν είναι σε άλλη τράπεζα όμως η κατάθεση αυτού ο οποίος είναι το... Δεν την βρίσκουν. Δεν... Υπόκειται στην διαταγή πληρωμής. Η εφορία κάνει κατασχέση ένα λεπτό από όλη την... Η εφορία, εντάξει. Η εφορία, ναι. Τώρα εδώ, και τα ταμεία. Τώρα τράπεζα... οι τράπεζες ακόμη δεν είναι στη δική τους. Και καλό θα είναι όταν έχει κάποιος δάνειο στο τράπεζα να έχει καταθέσει σε άλλη τράπεζα. Καταλάβετε, σας λέω. Γιατί τα παίρνουν κατευθείαν. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ένα ερώτημα θέλω να θέσω στην αγαπητή δικηγόρο, κύριε Τζοντζάτου. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε. Ναι.
Εγώ είμαι διαδεδομένος από το 2008. Ναι, ναι. Το 2010 μπήκα εγγυητής... Μ' ακούτε τώρα? Όχ, τα ακούσαμε. Το 2010 μπήκα εγγυητής για μια αγορά που έκανε ένα κίνητο η σύζυγός μου. Έτσι. Κλασική περίπτωση. Είχε πάρει ένα δάνειο 120.000 ευρώ για να πάρει ένα διαμέρισμα. Ναι, ναι. Γιατί είχαμε συμφωνήσει, εγώ θα κρατήσω το σπίτι και θα τη βοηθήσω να πάρει ένα διαμέρισμα. Κάποια λεφτά λίγα που της έδωσα και εκεί της. Και εργαζόταν και τότε η σύζυγος. Ναι. Και τα δύο παιδιά που είχαμε, που έχουμε μάλλον. Τώρα όμως η σύζυγος είναι άνεργη εδώ και 5 χρόνια. Εγώ βοηθώ από το υστέρημα μου όσο μπορώ. Έχω μια επιχείρηση, ένα μικρό εργαστηριάκι που φτιάχνω δόντια με έναν υπάλληλο. Καλά. Από 5 υπαλλήλους που είχαμε κάποτε. Εντάξει, μόνο και το ταμείο του υπαλλήλου πόσα πληρώνετε κάθε μήνα. Σας καταλαβαίνω πολύ. Υπαλλήλους, τα παιδιά που σπουδάζουν, πάλι εγώ βοηθάω, έτσι. Δεν έχω σταματήσει. Και πρέπει τώρα, η σύζυγος έχει αδυνατεί τώρα εδώ και πόσο καιρό να πληρώσει το δάνειο. Και με παίρνει εμένα και η τράπεζα κάθε φορά και μου λέει εγγυητής. Ναι, αλλά εγώ είχα εγγυηθεί, λέω, ότι τότε, όταν η σύζυγος δούλευε και έπαιρνε και κάποια λεφτά. Έχετε δίκιο. Την έννοια, υποτίθεται, τη δώσετε κι εσείς το δάνειο. Καταρχάς, τι κάνω, κυρία Τζορτζάτο, εγώ τώρα. Να σας πω κάτι. Καταρχάς, αν έχετε καταθέσεις, μπορεί να σας κάνει και κατάσχεση καταθέσεις. Αυτό το ξέρετε. Καταθέσεις είναι όνειρο απατηλό, δεν υπάρχει μία. Όχι, όχι, μου είχε τύχει υπόθεση σε άλλη υπόθεση εγγύτη. Ήταν η σύζυγός του, ας πούμε, είχε πάρει. Έχω το και προσωπικά μου δάνεια, συγγνώμη, 30.000 ευρώ περίπου. Α, έχετε, είσαστε καλό. Τα οποία τα εξυπηρετείτε. Με αίμα. Πώς το λένε. Η δυνατική εξυπηρετεί τα δικά του δάνεια. Ναι, εξυπηρετεί τα δικά του δάνεια με αίμα, γιατί καταλαβαίνω ότι εντάξει, η δουλειά έχει κοπεί, έχει μειωθεί από ό,τι μας λέει. Και τώρα ξαφνικά, επειδή είναι εγγύητης, βλέπετε ότι έχει ένα χρέος 140.000 και δεν ξέρουμε πόσο θα πάει, επειδή δεν το πληρώνει η σύζυγος. Αλλά σας λέω στην πράξη τι γίνεται. Είχα πελάτη, η οποία είχε πάρει δάνειο και ο σύζυγός της είχε καταθέσει στην τράπεζα και με το που έμπαιναν χρήματα από τη δουλειά του στο τραπεζικό λογαριασμό, του εγγυητή, λέω, στο λογαριασμό του εγγυητή, αμέσως έκανε ανάληψη τράπεζα. Τη δόση που όφιλε η δανειολήπτρα. Σας λέω στην πράξη τι γίνεται. Τώρα εσείς τι πρέπει να κάνετε. Αυτό με ρωτάτε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τώρα... Μπορώ να πω σε κάποιο νόμο κατσέλι που λένε. Τέλος πάντων. Έχετε τι ακίνητο έχετε. Έχετε ακίνητο στο όνομά σας. Το μοναδικό ακίνητο που έχω στο όνομά μου, αυτό που είχα... Που έχω ένα κίνητο, όταν είχαμε αποκτήσει τότε με τη σύζυγό μου μαζί, συμφωνήσαμε εγώ να το κρατήσω και αυτή να πάρει το διαμέρισμα που πήραμε με δάνειο και να τη βοηθήσω. Τέλος πάντων, εντάξει, για να μπείτε, ανταχθείτε στον άρα το ακίνητο. Άρα το ακίνητο αυτό είναι εκτεθειμένο στην όποια επιθετικότητα δείξει η τράπεζα απέναντι στον εγγυητή. Βέβαια. Να το καταλάβει ο κύριος το θέμα. Μπράβο, ανά πάσα στιγμή, βεβαίως. Εμένα μπορείτε να με συμβουλέψετε τι κινήσεις να κάνω. Βεβαίως. Αυτά που απέκτησα με κόπο και αίμα και υδρότα. Βεβαίως. Και χωρίς να καίω την Αθήνα, χωρίς να κάψω ποτέ την Αθήνα, χωρίς να σπάσω μια βιτρίνα ενός συνανθρώπου. Χωρίς δηλαδή να. Είσαστε έντιμος, το κατάλαβα. Με στη μίλη σας. Και δεν χρωστάω στο ΤΕΒΕ ακόμα, προσέξτε. Αν υπάρχουν 10 στο ΤΕΒΕ που δεν χρωστάνε στην Ελλάδα. Ακόμα δεν χρωστάω. Μπράβο, 30 χρόνια επαγγελματίας, έτσι. Συγχαρητήρια. 30 χρόνια, δηλαδή πηγαίνετε να τα δείτε. Βέβαια. Λοιπόν, όλα τι θα αυτά κάνετε. Που από 15 χρονών παιδί. Είμαι από πολυτεχνική οικογένεια. Έχω πάει στο στρατό. Ήμουν εθελοντής στην Ολυμπιάδα. Είμαι εθελοντής εργοδότης. Έχω βοηθήσει χιλιάδες κόσμο. Έχω βοηθήσει την πατρίδα με αλληλέγγυες πράξεις. Έτσι. Ωραία, εγώ τι να κάνω τώρα δηλαδή. Όχι, συγχαρητήρια, όλα αυτά που μας λέτε είναι προς τιμή σας. Τώρα τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, και όταν πηγαίνω στην τράπεζα, γιατί με παίρνω τηλέφωνο και πάω στην τράπεζα της συζύγους μου και τους λέω, συγγνώμη, ωραία, γιατί δεν της κόβετε, λέω, ένα κεφάλαιο. Ναι. Γιατί δεν έχει κάνει κάτι, αυτό θέλει δική του. Αυτό το σπίτι που είχε πάρει τότε έκανε 120.000 ευρώ, τώρα ούτε 5.000 δεν κάνει, λέω. Και τι ζητάτε. Και αν βγει σε πληστηριασμό, θα βγει στην εμπορική, ούτε 20 θα βγει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να μου δώσετε μια συμβουλή, κύριε Τροζάτου, γιατί δεν κοιμάμαι το βράδυ ήσυχος. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει λύση. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είστε εγγύητης, πρέπει να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της δανειακής σύμβασης εγγύησης. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βρείτε λάθη και να απεμπλακείτε. Μόνο αυτό σας λέω. Αλλά με νομικό τρόπο, εντάξει, όχι. Κατάλαβα, πάτε στην τράπεζα, βγάλετε με απογγητή, δεν σας βγάζει με τίποτα. Ορίστε. Είχα συμβουλευτεί στην αδέλφου σας και μου λένε, επειδή είσαι, λέει,
είσαι επαγγελματίας και έχεις και έναν υπάλληλο, δεν μπορεί να μπεις ούτε στο νόμο Κατσέλη. Αφήστε τώρα το νόμο Κατσέλη. Δεν σας μίλησα εγώ για νόμο Κατσέλη αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα θα γίνει και κάποια τροποποίηση που λένε για τα επιχειρηματικά δάνεια και πιθανόν να επεκταθεί. Αυτό θα γίνει τροποποίηση. Περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων για τον νόμο Κατσέλη. Και για τα επιχειρηματικά δάνεια, αυτό συζητάμε. Δεν μας έχετε παρακολουθήσει. Όλα λέμε θα γίνει σχέδιο νόμου για τα επιχειρηματικά δάνεια. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Ναι, αλλά εδώ όμως αυτό που πρέπει να πούμε στον κύριο, γιατί είναι σύνθετο το θέμα, είναι ότι δεν έχει κόκκινο επιχειρηματικό. Είναι εγγυητής σε κόκκινο στεγαστικό. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Αυτό, λοιπόν, ακριβώς, λέμε, αυτό του λέω ακριβώς. Αυτό σας λέω ακριβώς. Επειδή είσαστε εγγυητής, έχετε δικαιώματα να ακυρώσετε τη σύμβαση εγγύησης. Αλλά νομικά δικαιώματα υπάρχουν, το έχουμε κάνει 100 φορές. Μπορείτε να με αναλάβετε εσείς να έρθω σε εσάς. Καταρχάς, να με πάρετε τηλέφωνο μπορείτε να αναλάβετε. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιώτη, αν θέλετε οτιδήποτε τώρα περαιτέρω, μπορείτε να πάρετε την κυρία Τζορτζάτου να τη ρωτήσετε πράγματα μετά το πέρας εκπομπής. Η εκπομπή μετά στις 9:10 τελειώνει. Ναι, ευχαριστώ, αλλά έχω ρωτήσει τόσους νομικούς. Ναι. Και πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση και πήρα την. Και αναθάρρυνα λιγάκι δηλαδή. Μερικοί έχουν είναι λίγο πιο εξειδικευμένοι. Τι να κάνουμε. Μακάρι. Λυπάμαι, ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά. Μα πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, οτιδήποτε θέλετε μετά το πέρας εκπομπής, παίρνει την κυρία Τζορτζάτου. Πάμε στην επόμενη τηλεθεάτριά μας. Σας ακούμε. Ελάτε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Ελάτε, κυρία Λίλη. Εγώ την κυρία Τζορτζάτου την έχω δει σε δικαστήριο και είναι καταπληκτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχετε δει να τσακώνομαι, γιατί είμαι επιθετική στα δικαστήρια. Πάντως αυτό το στυλ των μαλλιών σας τώρα είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ για τα δικαστήρια. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν θέλω να σας πω για κόκκινα δάνεια. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στα μεγάλα πεύκα. Ναι, ναι. Μεταξύ Αναβήσου και Λαβρίου με το δασαρχείο και μας έχουν στείλει από το κτηματολόγιο ναι. Ότι τα είναι καταπατημένα και είναι δασικά λέει από το 40-45 ναι. Και λέω πώς είναι το 40-45, υπήρχε πόλεμος. Τα σπίτια εντωμεταξύ εμένα είναι ωραία επιτρίτσι. Είστε ωραία τα λέτε, μου αρέσει πως τα λέτε πραγματικά. Ναι. Ναι. Υπήρχε πόλεμος, δεν υπήρχαν δέντρα. Πολύ ωραία. Είστε καταπληκτικοί πάντα. Όχι, όχι. Είναι φοβερό. Το επιχείρημα είναι τρομερό. Και πάνε τώρα να μου το βγάλουν εμένα βασικό. Είναι εξαδιαιρέτου βασικά. Και πάνε να μου το βγάλουν μέσα στο δράσος, ότι είναι λέει βασικό. Έχετε σπίτι εγώ μέσα. Εγώ λέω, υπήρχε ένας νόμος το 4, γιατί ήξερα από την αδερφή μου, ήμασταν μαζί τότε όταν σας είχαμε, αυτή είχε πρόβλημα με την Πάρνηθα τότε. Ξέρω ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί για δασαρχία το 4 και μετά. Τώρα εσείς πώς μας λέτε, μας ζητάτε όταν ήταν το 40 και 45. Βέβαια τώρα ο Δήμος της Λαβριωτικής έχει αναλάβει να πάμε στο Υπουργείο και αυτά. Εγώ τώρα τι κίνηση, μας δίνουν 2 μήνες διορία από το κτηματολόγιο. Να κάνουμε ένσταση. Τι να κάνω, κυρία Τζορτζάτου. Βεβαίως ένσταση, μπορείτε να κάνετε ένσταση σε αυτό. Αλλά το επιχείρημα που μου λέτε με τον πόλεμο, δηλαδή με άφησε άναυδη. Πραγματικά είχατε δίκιο. Έχετε ναι. Δίκιο. Μου το είπε χθες το πρωί. Δεν το έχω σκεφτεί. Ναι, πραγματικά όμως. Έχετε δίκιο. 40-45, λέω εγώ, βασικά ούτε ζούσαμε, λέω τότε. Υπήρχε πόλεμος και πώς θα τα βγάλετε δασικά. Μπορείτε να το προσβάλλετε. Εγώ έχω αυτό. Συμβόλαιο του 68. Έχετε χτίσει μέσα. Ναι, ο θείος μου με επιτρίτσι το είχε χτίσει και το πουλί το πήρα εγώ μετά. Α, εντάξει, έχετε σπίτι. Εντάξει, καλό αυτό. Το κακό ήταν αν δεν είχατε χτίσει καθόλου, δεν μπορούσατε να χτίσετε τώρα. Υπάρχουν κάτι μπορείτε να υπάρχουν κάνετε. Υπάρχουν και δέντρα μέσα. Εγώ είμαι 30 χρόνια εκεί και ο θείος μου άλλα 15, αλλά είναι από το 68. Υπάρχουν τρόποι γι' αυτό, μην ανησυχείτε. Κάτι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Καλά, εγώ θα ήθελα να έρθω και στο γραφείο. Εντάξει τώρα, κυρία Λίλη, μετά το πέρας εκπομπής παίρνετε την κυρία Τζορτζάτου. Ευχαριστώς, αλλά χαίρομαι πολύ που με ακούσατε. Έγινε, καλό σας βράδυ. Όχι, πραγματικά με είχετε στο δικαστήριο γιατί με ρώτησε άσχετο θέμα. Λοιπόν, πάντως το θέμα, πάμε και στο τέλος εκπομπής τώρα, έχουν μείνει μόνο 4 λεπτά. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ η ιστορία με τους εγγυητές, όπως λέγαμε, όπως είδαμε και προηγουμένως, είναι μια ιστορία η οποία έχει απίστευτα παρακλάδια, έχει απίστευτες περιπτώσεις. Δηλαδή, ξαφνικά ένας άνθρωπος από το πουθενά συνδέεται με ένα δάνειο στο οποίο ούτε μπορούσε να φανταστεί όταν υπέγραφε ως εγγυητής και φυσικά πρέπει να πούμε ότι
ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αυτών που έχουν υπογράψει οι εγγυητές δεν αντιλαμβάνονταν που υπογράφανε και τι ακριβώς αποφάσιζαν να υπογράψουν για να εγγυηθούν, με τι επιβαρύνονταν, για να το πούμε έτσι, και ότι αυτό το έκαναν με το σύνολο της περιουσίας τους. Βέβαια, ευθύνονται τελείως. Πάρουν τα κίνητα. Το εγγυητή, λοιπόν, γι' αυτό φροντίζουν. Πάμε στον κύριο Νίκο, είναι ο τελευταίος τηλεθεατής μας για σήμερα. Ελάτε, κύριε Νίκο, σ' ακούμε. Ναι, ναι. Ελάτε, σ' ακούμε. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι, ελάτε εσείς. Ναι, ναι, ήθελα να ρωτήσω προηγουμένως. Ναι. Με ακούνε? Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, είπε προηγουμένως ότι θα δώσει τα κόκκινα δάνεια στα fans με 1-2%. 1-2% είναι κατανοητικά δάνεια που δεν έχουν από πίσω τους ενέχειρο, ούτε ακίνητο, ούτε τίποτε. Και άντε να πούμε ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι 5-6%, είναι οι τιμές που δίνουν τα fans για να τα αγοράσουν. Μα εάν πρόκειται για 2-3% και 5%, ναι, αν είναι δυνατό δηλαδή, τότε τα χαρίζουν. Ε, τι τα κάνουν, νομίζετε ότι αυτά τα δάνεια θέλει να τα αγοράσει κανένας? Αχ, δυστυχώς. Δηλαδή, μεμονωμένα κάποιος μπορεί να πάει να... να πάρει, ξέρω εγώ, το σπίτι του, ξέρω εγώ, με αυτή την τιμή. Όχι το σπίτι, εδώ μιλάμε για δάνειο καταναλωτικό, το οποίο δεν έχει εγγύηση. Τα σπίτια, οι τιμές προσφέρουν τα fans ανάλογα με τι σπίτια είναι. Αν είναι μια καλή εξοχική κατοικία, θα προσφέρουν ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να φτάσει και το 40% και το 50%. Αν είναι μια εξοχική κατοικία η οποία είναι λιγότερο... Το 45% ποια τιμή, δηλαδή, του αρχικού δανείου. Του αρχικού δανείου. Αν είναι κάποιο σπίτι όμως το οποίο είναι σε ένα περιφερειακό σημείο της Αθήνας ή σε μια περιοχή στην οποία έχουν πέσει οι τιμές, τότε εκεί μπορείτε να υπολογίσετε ότι η τιμή που μπορεί να δώσει ένα φαν, καταρχάς πρέπει να είναι και μεγάλο το σπίτι αυτό για να ενδιαφερθεί να τα αγοράσει, θα είναι στο 30%, στο 20%, εκεί περίπου. Αυτές είναι οι τιμές που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας υπάρχουν. Και σε αυτές τις τιμές θα μπορούσε και ο ίδιος αυτός ο υπερχρεωμένος ο καταναλωτής να κόψει, ναι, το λαιμό του, τέλος πάντων, να βρει να πουλήσει κάτι άλλο και να το πάρει. Εάν πρόκειται δηλαδή να δώσουν ένα φασί σε τόσο χαμηλές τιμές αυτά. Τώρα τους έχετε τόσο κοροϊδό να τα πουλήσουν σε τόσο χαμηλές τιμές τους δανειολήπτες, έτσι λέτε? Όχι τους δανειολήπτες, εννοείς τις τράπεζες. Όχι, τράπεζα να πουλήσει το σπίτι, τόσο φτηνό πουλήσουν. Το δανειολήπτη, τόσο κοροϊδεύει τράπεζα. Με συγχωρείτε. Ναι, αλλά βεβαίως οι τράπεζες, Βασιλική μου, από ένα σημείο και πέρα, αν δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, θα μείνουν με τα σπίτια και θα πάνε σε ανακεφαλαιοποίηση, διότι δεν θα έχουν τα κεφάλαια να εξυπηρετήσουν, ναι, αυτά τα δάνεια. Ίσως γι' αυτό καθυστερούν λίγο τις διαδικασίες και πληστεριασμοί. Αν πρόκειται το καταναλωτικό, δηλαδή να απαλλαχθεί κάποιο, ξέρω εγώ τι, εάν πρόκειται να το δώσει με 2%. Ναι. Πιστεύω ότι και ο καθένας θα μπορέσει να το... Αυτό το λέμε, κύριε Νίκο, και θα κλείσουμε την εκπομπή και αν θέλετε μπορείτε να επανέλθετε αύριο, που είναι και, ναι, η τελευταία, ναι, εκπομπή της εβδομάδας. Αυτό το λέμε για να καταλάβετε ότι οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν οι τράπεζες είναι πάρα πολύ μειωμένων δυνατοτήτων σε σχέση με αυτά που μπορεί να διαπραγματευτεί ο καθένας, ο οποίος έχει ένα κόκκινο δάνειο, για να πάει είτε σε μια δόση που είναι πολύ στα μέτρα του, είτε εν πάση περιπτώσει να ζητήσει να πάρει και το δάνειό του σε μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Ναι. Λοιπόν, έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Θα τα πούμε αύριο, γιατί εμάς, αν θέλετε, κλείνει η εκπομπή μας. Ο χρόνος μας τελείωσε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό σας βράδυ από τον Blue Sky Economy.